Με μακροσκελή ανακοίνωση 10 σημείων που εξέδωσε το απόγευμα, ο βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη υπεραμείνεται των χειρισμών τη νομική υπηρεσία για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν και την απόσυρση τη δίωξη στο κακουριοδικείο εναντίον των τριών κατηγορουμένων. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι μετά την παραδοχή της εταιρεία ως νομικού προσώπου και την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ από το Κακουργιοδικείο και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφασίστηκε η διακοπή της δίωξης των τριών φυσικών προσώπων χαρακτηρίζοντας την συγκεκριμένη εξέλιξη συνήθις πρακτική που ακολουθούν διαχρονικά οι εισαγγελικέ αρχές. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι αν υπήρχε έστω και ίχνος μαρτυρίας που να αφορούσε Παρακολουθήσει ή υποκλοπές οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου επικοινωνίας προφορικής ή γραπτής τότε τα κίνητρα για την πορεία της υπόθεσης θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Επίσης ο κύρος Αγγελίδης στην ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αήθεις και του ισχυρισμού για σύνδεση του ιδίου ή συγγενικών του προσώπων με τον Ισραηλινό Βετεράνο πράκτορα Ταλτιλιαν. Το γεγονό ότι συγγενικό μου πρόσωπο προδεκαετία είχε σκοπό να συνεργαστεί επαγγελματικά με τον κύριο Σεχάκ Αυνή χωρί εν τέλει να υπάρξει επαγγελματική συνεργασία, αφού αυτή εξ αρχή να βαγίσει. Όπω και το γεγονό ότι η εταιρεία που ενεγράφει από το πρώην δικηγορικό μου γραφείο με οδηγίε του συγγενικού μου προσώπου ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο ούτε και στον πλέον κακόπιστο να ισχυριστεί ότι υπήρχε συγκάλυψη τη υπόθεση ή κύκλωμα στην δική μου συμμετοχή στην λήψη απόφασης για την πορεία της υπόθεσης του Μαύρου Βαν. Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ακέλη, η οποία άφηνε και σήμερα ξεκάθαρες αιχμές για τον χειρισμό της υπόθεσης από την κυβέρνηση και την νομική υπηρεσία. Άρα και όταν η εταιρεία που με το λογισμικό της παρακολουθούν τα πολιτική και δημοσιογράφη στην Ελλάδα έχει την έδρα της στην Κύπρο, η κυβέρνηση της Κύπρου δεν θεωρεί ότι έχει τίποτα να κάνει. Όταν ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρεία είναι και ιδιοκτήτης του Μαύρου Βαν, τον οποίο η Κυπριακή Εισαγγελία αθώσε προκαταβολικά, δεν συναισθάνονται πόσο εκτεθειμένη είναι η χώρα και η τέως υπουργοί που Προείστανται τη Εισαγγελία. Πληροφόρηση και εκτιμήσει για την υπόθεση των παρακολουθήσεων αντάλλαξε ο Γενικό Γραμματέα του Αγγέλ Στέφανο Στεφάνου σε ξεχωριστέ τηλεφωνικέ επικοινωνίε που είχε κατά τη διάρκεια τη ημέρα με τον πρόεδρο του Πασόκνικο Ανδρουλάκη και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα Δημήτρη Κουτσούμπα. Εξηγήσει για τι δραστηριότητε του Ισραηλινού Ταλ Ντίλιαν στην Κύπρο ζητούν με ανακοινώσει δίπα και κίνημα οικολόγων. Τη διεξαγωγή ανεξάρτητη ποινική έρευνα για διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών, ζητά ο υποψήφιο για την Προεδρία Γιώργο Κολοκασίδη, ενώ σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση στην Ελλάδα και την εμπλοκή τη Κύπρου, διατυπώνει και ο επίση ανεξάρτητο υποψήφιο Αχυλία Δημητριάδη.